Ο Εμμανουέλ Μακρόν υπογραμμίζει ότι ενδυνάμωσε την οικονομία της Γαλλίας και ότι παραμένει σε καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες της χώρας. Η μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του στο TF1, που παρακολούθησαν 3,8 εκατομμύρια τηλεθεατές, είχε ως στόχο την ενίσχυση της δημοτικότητάς του εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Απριλίου. Mais quand j'ai été élu, j'aimais la France. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je l'aime encore plus follement. Mais j'aime les Françaises et les Français. Το γεγονός ωστόσο ότι δεν έχει θέσει επίσημα την υποψηφιότητά του για τις γαλλικές εκλογές κάνει τους πολιτικούς του αντιπάλους να τον κατηγορούν ότι εκμεταλλεύεται τη θέση του ως πρόεδρος της χώρας για την προσωπική του διαφήμιση. Ça n'est pas une interview, c'est une longue page publicitaire de deux heures dans lequel il est venu expliquer que tout va bien alors qu'en réalité tout va mal. Quand moi je parle de la France, du destin de la France, de la survie de la France, lui parle de lui. Il est blessé. Mais je vous avoue que je n'en ai cure. Ο ίδιος ο πρόεδρος, ωστόσο, κρατάει τα χαρτιά του κρυφά. Vous n'avez plus que 4 mois devant vous, donc ça vous incite, je l'imagine, à vous représenter et à être élu. Ça m'incite à continuer à penser. Et je ne pense pas, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait en 5 ans. Η προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν πάντως φαίνεται να απειλείται από την υποψήφια της δεξιάς Βαλερή Πεκρές. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον BFM, ο Μακρόν κερδίζει ποσοστό 23%, περνώντας την Πεκρές κατά μόλις 3 μονάδες. Σε έρευνα θετικής εντύπωσης όμως, η Πεκρές τερματίζει στην πρώτη θέση με το 46% των θετικών σχολείων. Ο Μακρόν έρχεται δεύτερος με 43%.